Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που απευθύνθηκε η πρόσκληση στη Γενική Γραμματεία ως φορέας. Και ευχαριστώ και τους διοργανωτές γιατί μου έδωσαν το ελεύθερο να μιλήσω για ό,τι θέλω και θα σας μιλήσω για τη δουλειά μου. Αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε αργότερα στις πολιτικές που υπηρετεί αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Ισότητας. Εγώ θα σας πω, όπως σας είπα, τη δουλειά μου, την καθημερινή μου δουλειά. Θα σας αναφέρω ένα αρκετά τυπικό περιστατικό μέχρι πριν μερικούς μήνες, πριν ένα εξάμηνο και θα σας τυπικό μέχρι πριν 6 μήνες, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο πολύπλοκα. Από αυτά που έρχονται στα συμβουλευτικά κέντρα και που ζητούν τη βοήθειά μας. Υπήρχε μία γυναίκα, 37 ετών, σε επαρχιακή πόλη. Προσπαθώ να αλλάξω και κάποια στοιχεία έτσι για να μην για λόγους απορρίτου. Η οποία 37 ετών είχε 2 παντρεμένη. Ο σύζυγός της ήταν εκτινοτρόφος. Οι γονείς της βρίσκονταν στην ίδια πόλη με αυτήν. Είχε άλλη μία αδερφή. Ο γάμος της μετρούσε ήδη 10 χρόνια και τα 2 της τα παιδιά ήταν 9 και 7 ετών. 2 αγοράκια είχε. Από τότε που παντρεύτηκε, δεν εργαζότανε γιατί έμεινε στο σπίτι να φυλάει τα παιδιά και που και που στα χωράφια μαζί με τον σύζυγο. Ο σύζυγος είναι αυτός το τυπικός μες σε κάποια σημεία των επαρχιακών πόλεων, ας πούμε, που μετά τα χωράφια ή μετά την εργασία τους έχουν το ελεύθερο να πάνε να πιούν ένα κρασί, να πάνε στο καφενείο, να κοινωνικοποιηθούν. Οι γυναίκες γυρνάνε στο σπίτι. Χωρίς δουλειά, λοιπόν, οι γονείς της κοντά, αλλά με τα οικονομικά τους προβλήματα κι αυτή. Δεν είχε καμία πρόσβαση στα χρήματα της οικογένειας, τα διαχειριζόταν αποκλειστικά ο σύζυγος, δεν είχε κανένα λόγο για το αν θα αγοράσουν αυτό το χωράφι, αν θα ξενικιάσουν αυτό το σπίτι, τι δάνειο θα πάρουν και όλα αυτά. Και στις διαφωνίες τους ή και καμιά φορά σε ασήμαντες αφορμές, ξεσπούσε και με σωματική βία πάνω της, τη χτυπούσε. Σε ένα από αυτά τα επεισόδια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και από εκεί η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας κάλεσε και ζήτησε τη βοήθειά μας προκειμένου να μεταφερθεί και να φιλοξενηθεί σε κάποιον από τους ξενώνες του Δικτύου. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες και πήρε το δρόμο του αυτό το περιστατικό. Το αναφέρω σαν case study, σαν τυπικό περιστατικό τα περασμένα χρόνια για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, γιατί πλέον με τις προσφυγικές ροές έχουν αλλάξει πολύ, ας πούμε, τα προβλήματα και τα θέματα τα οποία χρειάζεται να διαχειριστούμε. Θα σας πω πάνω κάτω τι κάνουμε, πώς την ενημερώνουμε και κάποια θέματα, κάποια σχόλια πάνω σε αυτή την περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε από το ποινικό κομμάτι. Η ενδοοικογενειακή βία ως αδίκημα, ως έγκλημα, διέπεται από το νόμο 3500 του 2006. Αυτό είναι ένα νομοθέτημα από το 2006 που συντάχθηκε και ξεκίνησε να ισχύει. Ήταν πολύ πρωτοπόρο για την εποχή του, διότι ήθελε ο χώρος της οικογένειας να πάψει να είναι ένα κλειστό μέρος που παραβιάζονται ατομικά δικαιώματα. Διεύρυνε πάρα πολύ τον ορισμό της οικογένειας. Καταλάμβανε, ας πούμε, και τους μόνιμους συντρόφους, ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παντρευτεί και μένουν μαζί, είναι μόνιμοι σύντροφοι, καθώς και τους συζύγους που πλέον έχουν πάρει διαζύγιο. Ήταν και αυτή μέσα στο πεδίο της εφαρμογής του. Αυτή ήταν μία από τις καινοτομίες. Η άλλη καινοτομία ήταν ότι εισήχθη ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης, δηλαδή ο εισαγγελέας διερευνά τη δυνατότητα πριν πάει στο ακροατήριο υπόθεση, αν ο δράστης μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, βέβαια με τη συνένεση του θύματος και να αποζημιωθεί το θύμα. Άμα θέλετε, μπορούμε να σχολιάσουμε αργότερα πώς προχώρησε αυτός ο θεσμός ποινικής διαμεσολάβησης. Σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να θεραπευτεί ο δράστης, αντί να τιμωρηθεί. Άλλες καινοτομίες, τις οποίες εισήγαγε, ας πούμε, ήταν πιο αυστηρές ποινές για τους δράστες
και μεγαλύτερη αρρωγή στα θύματα και από τα αστυνομικά τμήματα αλλά και από το υποστηρικτικό δίκτυο. Συν των χρόνων υπήρχαν κάποια συμπληρωματικά νομοθετήματα που η γυναίκα η οποία πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη μήνυσή της δωρεάν, χωρίς να πληρώσει το παράβολο. Και μπορούσε να απευθυνθεί και στις δομές τις δικές μας για να πάρει δωρεάν δικηγόρο όταν υπήρχε το αντίστοιχο κονδύλι ή μέσω του πρωτοδικείου, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να πάρει δωρεάν δικηγόρο για να κάνει τα δικαστήριά της. Ως προς το αστικό κομμάτι τώρα, η γυναίκα αυτή, με το που σας ανέφερα στην αρχή, με το που ερχόταν εδώ, επειδή είχε δύο ανήλικα παιδιά, έπρεπε να ζητήσει άμεσα τη βοήθεια δικηγόρου προκειμένου να θεραπευτεί, ας πούμε, εισαγωγικά η μετοίκησή της, το γεγονός ότι έφυγε από το σπίτι, να πάρει την επιμέλεια των παιδιών της και να πάρει και να ζητήσει και διατροφή από το σύζυγο. Αυτό που συνήθως έχουν στο νου τους, που φοβούνται συνήθως οι γυναίκες πριν φύγουν από το σπίτι, είναι ότι δεν δουλεύεις, δεν έχεις τη δουλειά σου, θα σου πάρω εγώ τα παιδιά, διότι εφόσον εγώ δουλεύω και εσύ δεν δουλεύεις, εγώ έχω τα λεφτά, τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Είναι ένας, και τις πείθουν ότι αυτό ισχύει. Ερχόμενες στα συμβουλευτικά κέντρα οι γυναίκες, ενημερώνονται αναλυτικά για το νομοθετικό πλαίσιο, για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ότι δεν έχουν λόγο να φοβούνται ότι θα χάσουν την επιμέλεια των παιδιών τους, ότι έχουν δικαίωμα για διατροφή, έτσι ώστε να δείξουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο νομοθετικό πλαίσιο και να κινηθούν. Μετά, βέβαια, από τα ασφαλιστικά μέτρα θα ακολουθήσουν και οι αγωγές και όλα αυτά. Σας είπα προηγουμένως ότι αυτό ήταν ένα τυπικό παράδειγμα μέχρι πριν 6 μήνες, γιατί πλέον με όλες αυτές τις προσφυγικές ροές που έχουμε, πλέον στις συνεδρίες χρειάζεται, σας ανέφερα ότι η γυναίκα αυτή είναι Ελληνίδα. Ισχύει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για το γάμο το ελληνικό δίκαιο. Όταν έρχεται μια γυναίκα η οποία είναι από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν, πέρα από τα πολύ πρώτα για την επιμέλεια των παιδιών, καταρχήν ακόμη δεν έχουμε μάθει ούτε εμείς ούτε οι ΜΚΙΟ που ασχολούνται αν μπορεί να πάρει διαζύγιο. Πώς μπορεί να πάρει διαζύγιο. Γιατί το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο λέει ότι στις μεταξύ τους σχέσεις ισχύει το δίκαιο της κοινής ηθαγένειας, το δίκαιο της χώρας τους. Η διαδικασία είναι αυτή πάρα πολύ ακριβή από το Ιστιτούτο Διεθνούς Δικαίου για να έχουμε και ακόμη είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά ως προς το πώς χειριζόμαστε αυτές τις περιπτώσεις. Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στις συνεδρίες με αυτές τις γυναίκες είναι η διαφορά της γλώσσας και η αλήθεια είναι η πολιτισμική διαφορά. Αυτή η πολιτισμική διαφορά, το ότι μία λέξη που μπορεί να της πω, μπορεί να την θίξει, θα πάρουμε το ιστορικό και θα ρωτήσουμε πώς είναι η οικογένειά σας, πώς είναι οι γονείς σας. Σε κάποιους πληθυσμούς αυτό είναι απαγορευμένο να το ρωτάς, ας πούμε, πώς να θίγεις τους γονείς, να ρωτάς για τους γονείς. Είναι απαγορευμένο να μιλάς για διαζύγιο. Το ζητούμενό τους είναι ότι εγώ θέλω να φύγω να πάω στη Γερμανία, δεν με ενδιαφέρει να χωρίσω. Δεν ενδιαφέρει να πάρω τα παιδιά. Το ζητούμενο μου είναι να φύγω, να μου εξασφαλίσετε ότι μπορώ να πάρω τα παιδιά μου και να πάω σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε μέσα από το ΚΕΘΗ και όλο αυτό το δίκτυο των δομών να μάθουμε πώς να τους μιλάμε, πώς να τους προσεγγίζουμε, να μην χάνουμε το ρόλο του συμβούλου έτσι όπως τον ξέρουμε, γιατί ξέρετε καμιά φορά ακόμη και η παρουσία ενός διερμηνέα, ενός μεταφραστή, αλλάζει τη συμβουλευτική. Άλλα θέλεις να πεις, άλλα μεταφέρονται ακριβώς. Χάνεται η απευθείας επικοινωνία με τη γυναίκα και χάνεται και το αίτημά της, έτσι, αυτό που ζητάει η ερχόμενη σε εμάς. Αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις, ας πούμε, που έχουμε
τώρα να αντιμετωπίσουμε. Αυτά. Τώρα για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσω, εκτός αν έχω περάσει το δεκάλεπτο, να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πέρα από την πρόληψη, έχει και μια πολύ μεγάλη επέκταση, ας πούμε, της νομικής προστασίας. Αυτό τι σημαίνει. Σας είπα προηγουμένως ότι ο νόμος 3500-2006 περιλαμβάνει και τα ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί. Πλέον είναι και τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Ή περιλαμβάνει και ζευγάρια τα οποία έχουν κάνει, υπάρχουν ζευγάρια που έχουν κάνει παιδί, η γυναίκα έχει γεννήσει ένα παιδί, αλλά δεν έχει ζήσει ποτέ μαζί με αυτόν τον πατέρα του παιδιού. Και αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται από τον νόμο της ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, μπαίνουν μέσα στο... ποινικοποιούνται κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες μέχρι τώρα δεν υπήρχαν σε νομοθετικό κείμενο. Ένα από αυτά είναι η αναγκαστική σύναψη γάμου. Ένα άλλο, πολύ συνηθισμένο, που δεν υπήρχε ποινική διάταξη που να βοηθάει, είναι το stalking. Το stalking είναι πολλές γυναίκες έρχονται στο συμβουλευτικό κέντρο με αυτό το αίτημα. Τι είναι το stalking? Τις παρακολουθεί, χωρίς να τις χτυπάει, αλλά κάθεται έξω από το σπίτι, ας πούμε, με το μηχανάκι και παρακολουθεί τα παράθυρα. Και αυτό που έχουν να κάνουν είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, έχει φύγει αυτός, για να μην τις πλησιάζει. Ποινικοποιείται πλέον και αυτή η συμπεριφορά. Και όπως είπαμε, υπάρχει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα για προστασία και την αρρωγή των θυμάτων όταν πλέον ζητήσουν τη βοήθεια του κράτους.